Μετά από 960 χρόνια, ο αρχαιότερος γνωστός ερημίτης Άγιος της Κρήτης, ο Άγιος Κοσμάς ο Ομολογητής, επιστρέφει στον τόπο του. Πρόκειται για τον Άγιο που έζησε κατά τον 7ο αιώνα μετά Χριστό και του οποίου τη μνήμη η Εκκλησία της Κρήτης τιμά στις 2 του Σεπτέμβρη. Η επιστροφή των λειψάνων του Αγίου Κοσμά του ερημίτη εντάσσεται μέσα στα πολύ σπουδαία ιστορικά γεγονότα της αγιολογίας της Εκκλησίας της Κρήτης, έρχεται ως το δεύτερο σπουδαίο γεγονός μετά την επιστροφή της κάρας του Αποστόλου Τίτου από την ίδια χώρα και την ίδια πόλη, τη Βενετία. Ο Άγιος Κοσμάς που ασκήτεψε στα σπήλαια της Νότιας Κρήτης εκοιμήθη στις 9 Σεπτεμβρίου του 658 μετά Χριστό. 400 χρόνια μετά, το έτος 1058 μετά Χριστό, Βενετοί έμποροι έκλεψαν το λείψανό του και το μετέφεραν στη Βενετία, όπου και το κατέθεσαν στην Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου του Μύζωνος. Εκεί, τοποθετημένο στο παρεκκλήσι του Αγίου Βενεδίκτου, παρέμεινε περιμένοντας ήσυχα την επιστροφή του. Μετά από πολλές ενέργειες της Μονής Κουδουμά, επιστρέφει μέρος των λειψάνων του Κοσμά του Ερημίτη στη Μονή του Κουδουμά και αισθανόμαστε γι' αυτό μεγάλη ευχαρίστηση και αγαλίαση πνευματική. Ευχαριστούμε εκαρδίας την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης, οι οποίοι οι ιεράρχες μας αγκάλιασαν αυτό το γεγονός με πολύ χαρά. Τα τελευταία χρόνια οι πατέρες της Ιεράς Μονής Κουδουμά σε συνεργασία με ειδικούς ερευνητές ανέδειξαν τη σπουδαιότητα της μορφής του Αγίου Κοσμά για την Εκκλησία της Κρήτης και κατάφεραν να πείσουν το Ρωμαιοκαθολικό Πατριαρχείο Βενετίας να επιστρέψει ένα ικανό μέρος από τα ιερά λείψανα του Αγίου Κοσμά, του ερημίτη και ομολογητή. Ευχαριστούμε τον Θεό, το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου της Βενετίας και τους ανθρώπους του, οι οποίοι ευδόκησαν να μας επιστρέψουν τεμάχια λειψάνων ικανού αριθμού και διάφορα άλλα που έχουν σχέση με τη Λάρνακα, μέσα στην οποία ενταφιάστηκε ο Άγιος Κοσμάς ο Ερημίτης. Στο καθολικό του μοναστηριού μας θα παραμείνει ο Άγιος. Ήδη προσπαθούμε και θα κατασκευάσουμε μία Λάρνακα, πανομοιότυπη της Λάρνακας, η οποία φύλασε το τίμιο λείψανό του στη Βενετία, που μάλιστα τμήματα μικρά από αυτήν μας δόθηκαν ώστε να συντηρηθούν και να τοποθετηθούν στη νέα μας Λάρνακα την οποία θα κατασκευάσουμε. Για να τιμηθεί κατάλληλα το σπουδαίο αυτό ιστορικό γεγονός, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης αποφάσισε μια σειρά ενεργειών, αρχής γενομένης από το Σάββατο 17 Νοεμβρίου, όπου στην Ιερά Μονή Κουδουμά θα τελεστεί αρχιερατικό συλλειτουργό. Προσκαλούμε όλους τους Κρήτες αλλά και αλλαχού που μπορούν και επιθυμούν να έρθουν, να γίνουν συμμέτοχοι αυτής της μεγάλης χαράς που αποτελεί κάφημα για την Κρήτη. Η Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας μας όρισε και τον ερχόμενο Μάιο να γίνει ο πρώτος εορτασμός επίσημος μαζί με την εορτή της Επανακομιδής του Αποστόλου Τίτου, του πρώτου ιεράρχου της Κρήτης, στο Ηράκλειο, και κατόπιν η τρίτη Κυριακή του μηνός Μαΐου να εορτάζεται η Επανακομιδή του Λειψάνου του Αγίου Κοσμά.